Έχουμε μία ξεχωριστή συναυλία αλληλεγγύης. Μία συναυλία αλληλεγγύης, μία ξεχωριστή πρωτοβουλία για τον συνάνθρωπο με βασικό στόχο τη στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου. Και αυτό θα γίνει βεβαίως υπό τη διεύθυνση του κυρίου Γιάννη Παπατζανή. Είναι μουσικός και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα έχουν γίνει μαθήματα για την τέχνη του ρυθμού στα Χανιά. Οπότε κάτι ανάλογο θα παρουσιάσουν όλοι όσοι συμμετείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και θα το απολαύσουν βέβαια και όσοι βρεθούν και μας ακούν και προλαβαίνουν να φτάσουν στο σημείο που θα γίνει η συγκεκριμένη συναυλία. Αντί εισιτηρίου θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Δεν είναι δύσκολο, στο χέρι μας είναι να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, ειδικά αυτές τις γιορτινές μέρες. Πάμε στον κύριο Γιάννη Παπατζανή, μουσικό βέβαια, με τους Χανιώτες να τραγουδούν και να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Ακούτε. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπατζανή. Καλησπέρα από το Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ελπίζω να με ακούτε εν μέσω τελικών προετοιμασιών για τη συναυλία που θα είναι σε περίπου μία ώρα από τώρα. Όντως είναι μια διοργάνωση του Δήμου Χανίων και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής για σε στήριξη τέλος πάντων του κοινωνικού παντοπολίου και των ευάλωτων και επαφών ομάδων του Δήμου. Εμείς εδώ κάνουμε τα μαθήματα για το ρυθμό και τα κλουστά αρχικά εδώ τα τελευταία 5 χρόνια για τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να αποκλείουμε και άλλες τέλος πάντων ειδικότητες. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να περάσουμε τη μουσική στην κοινότητα. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τη μουσική, ενήλικες, να ασχοληθούν με τη μουσική μέσα από τα κλουστά, κάτι που δεν ήταν και για εκείνους δύσκολο και τους δικαίωσε τέλος πάντων η ενασχόλησή τους με αυτό. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Τώρα, αν δείτε λίγο στη σκηνή πάνω, δεν ξέρω, βλέπετε στο φόντο, είναι πάνω από 80 άτομα πάνω στη σκηνή αυτή τη στιγμή. Να πάρουμε μία γεύση, κύριε Παπατζανή, από την πρόβα που κάνετε τώρα. Για να δούμε. Ελπίζω να φαίνεται. Νομίζω ότι έχετε μια εικόνα. Τώρα παίζουμε κάλαντα από πολλά μέρη της Ελλάδας. Όχι από όλη την Ελλάδα, είναι πάρα πολλά μεγάλα από όλους τους άλλους. Βέβαια. Συντράττουν μαζί μας τώρα μουσική όπως τη Μαρία Κώτη που τραγουδάει, την Αλεξία Καζανεβάκη που επίσης τραγουδάει, τον Γιώργο Ζαφρυγουδάκη, τον Στέλιο Σικάκη. Επίσης να μπορείτε να με ακούσετε με τη μουσική πίσω. Σας ακούμε βέβαια. Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Αυτά. Όσοι προλαβαίνουν λοιπόν, 8:30 ξεκινάει η συναυλία. Σωστά. Ελεύθερη είσοδος βέβαια. Έχουμε πει, ακόμα και η παρουσία των ανθρώπων σε τέτοιες περιπτώσεις δείχνει ευαισθητοποίηση και τη σχέση τέλος πάντων με το πώς πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και τη στήριξή μας με κάθε τρόπο. Μάλιστα. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή τύχη στην συναυλία, στην παράσταση. Γιατί έχετε και ένα πολύ όμορφο μήνυμα πίσω από αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.